Hello everybody και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Pick a Card, το οποίο θα φιλοξενήσει το κρεβάτι μου, διότι τόσο χρόνο έχουμε, τόσο χρόνο μπορούμε να διαθέσουμε. Σήμερα θα κάνουμε ένα Pick a Card πάρα πολύ ωραίο. Θέλω όμως πρώτα να σας πω το εξής, ότι ούτε με έχετε χάσει, ούτε σας έχω ξεχάσει. Το κανάλι, όπως καταλαβαίνετε, ζει και βασιλεύει, υπάρχει full μέσα στο μυαλό μου. Αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχω τόσο χρόνο για να αφιερώσω στη δημιουργία βίντεο. Παρόλα αυτά θα είναι μια μικρή χρονική περίοδος αυτή. Είναι μια περίοδος στην οποία βοηθάω και βοηθιέμαι από άτομα γύρω μου, με σκοπό φυσικά το καλύτερο αποτέλεσμα για τη ζωή όλων όσων τέλος πάντων εμπλέκονται στις καταστάσεις αυτές. Οπότε είναι όλο για καλό σκοπό, θέλω να ξέρετε. Έχω βγει εκεί έξω να γίνω πιο δυνατή και να έρθω να ενδυναμώσω και εσάς με τις καινούργιες γνώσεις, με τα καινούργια ταλέντα, με το καλό, ό,τι και να προκύψει καλοδεχούμενο θα είναι. Σημασία έχει ότι βοηθάμε και βοηθιόμαστε. Εννοείται, πάντα σας προτείνω να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Καμιά φορά μπορεί να χρειάζεται να αφήνουμε λίγο ή για λίγο πίσω τον εαυτό μας, αλλά είναι καλό όταν χρειάζεται να μπορούμε και να θέλουμε να προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας σε έναν άνθρωπο ή τέλος πάντων σε κάποιες καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουν. Μην ανησυχείτε παιδάκια, δεν μιλάμε για πολύ σοβαρά θεματάκια, ούτε θέματα σοβαρά υγείας, όλα καλά σε αυτό το τομέα. Μιλάμε για άλλα θέματα που όλοι έχουμε στις ζωές μας, εξίσου σημαντικά, αλλά όχι τέλος πάντων θέματα σοβαρά υγείας. Okay, μη μου ανησυχείτε. Ήθελα να σας το πω αυτό. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα pick a card πάρα πολύ γρήγορο, γιατί και πάλι θα πρέπει να φύγω και να τρέξω. Όμως δεν μπορούσα άλλο μακριά σας. Αλήθεια σας το λέω χωρίς πλάκα. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρω εγώ, το πόσο μου λείπει κάθε φορά η αλληλεπίδραση, ακόμα και αν είναι να κάνω ένα pick a card. Οπότε σήμερα λέω, θα κάνω κάτι, βρέξει, χιονίσει, ό,τι και να γίνει, θα αφιερώσω μία ώρα στο κανάλι. Ακόμα και αν χρειαστεί να τα λέω πάρα πολύ γρήγορα και ακόμα και αν χρειαστεί όσοι με ακούνε να χαμηλώσουν την ταχύτητα στο βίντεο για να βγάλουν άκρη το τι λέω. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, θα πάω να δώσω και εκεί λίγη αγάπη γιατί στην τελική γουστάρω, εντάξει. Ήθελα να σας πω ότι ακριβώς επειδή τον τελευταίο ένα μήνα, ενάμιση, κάνω λίγο λιγότερα βιντεάκια, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά ωραία θέματα, οπότε να κάνετε subscribe στο κανάλι. Μου έχετε δώσει ιδέες, αλλά μου έχετε ζητήσει και θέματα που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Έχουμε να κάνουμε συνέντευξη από το άτομο που σε ενδιαφέρει, από το άτομο που σε τσάντισε, από το άτομο που περιμένεις, τα ξέρετε αυτά. Έχουμε να κάνουμε εξομολόγηση ξανά που μου ζητήσατε από το άτομο που σε ενδιαφέρει. Έχουμε να ξαναρίξουμε τις προφητείες που τα σπάσανε την προηγούμενη φορά και έχω πολύ καλό feedback γενικότερα από τους προφητείες, ότι, πώς να σου το πω, πιάνουν τόπο, είναι ναι μεν γενικό, αλλά είναι μια ενέργεια που πραγματικά, πώς να σου πω, ήταν αρκετά δυνατή για τους περισσότερους. Οπότε έχουμε να κάνουμε πάλι προφητείες. Σας έχω αφήσει και link στο κουτάκι πληροφοριών με τις προφητείες, έτσι για το χαβαλέ, άμα θέλετε να μπείτε να ξανακάνετε ένα pick. Επίσης μου έχουν δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο είναι το εξής. Επιστροφή, αλλά γιατί? Και μάλιστα μου το ζητήσανε για φιλικά θέματα, αλλά εγώ είπα να το επεκτείνω λίγο το concept και να το κάνω γενικότερα. Επιστροφή, αλλά γιατί? Όποιος και αν επέστρεψε, είτε είναι ο μπαμπάς σου που είχε εξαφανιστεί 20 χρόνια, είτε είναι ο κολλητός σου που έριξε μαύρη με πέτρα πίσω, πήγε στην Αγγλία και δεν ξανάκουσες τίποτα από αυτόν από τότε, είτε είναι ο πρώην γκόμενος, είτε είναι η κολλητή που μετά από 3 χρόνια που στην έκανε ήρθε και σου είπε, αχ πόσο μου έχεις λείψει φίλη μου. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Λοιπόν, είπα όλα όσα ήθελα. Ελπίζω να μην σας κούρασα με αυτή την εισαγωγή, αλλά πραγματικά ήθελα να σας τα πω όλα αυτά και νομίζω ότι ήταν εξίσου σημαντικά. Αυτό ήταν κιόλας που μου είχε λείψει, όχι οι εισαγωγές μας, αλλά το να σας λέω, να μιλάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ τι μου είχε λείψει, όλα μου έχουν λείψει, για να σου πω την αλήθεια. Σήμερα έχω ρίξει ένα πολύ γρήγορο pick a card, παιδιά. Δεν έχω πολύ χρόνο μπροστά μου, αλλά θα είναι ένα πολύ ωραίο pick a card και βασικά, ακριβώς επειδή έχω δει τις κάρτες που έχουν πέσει, είναι ένα πολύ ωραίο pick a card. Το θέμα μας είναι το εξής. Ποια πόρτα υπάρχει τώρα ανοιχτή στη ζωή σου, εντάξει, ποια πόρτα μπορείς να διαβείς, ποια πόρτα διαβαίνεις, ποια πόρτα, πώς σου το πω,
σε ποια πόρτα πρέπει να εστιάσεις, τι μπορείς να εκμεταλλευτείς, τι έχει έξτρα φως, έξτρα βοήθεια συμπαντική, τι έχει εύνοια, πού είναι γόνιμο το έδαφος, τι είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου αυτή τη στιγμή και πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Ποια πόρτα λοιπόν υπάρχει ανοιχτή αυτή τη στιγμή για εσένα? Οπότε έχουμε 4 καρτούλες, είναι η καρτούλα νούμερο 1, η καρτούλα νούμερο 2, η καρτούλα νούμερο 3 και η καρτούλα νούμερο 4. Έχουν όλες πολύ όμορφα μηνύματα. Ξέχασα να σας βάλω από τη γιασύνη μου κάτι να έχετε πάνω να διαλέξετε, αλλά ελπίζω ήδη η διέστησή σας να σας έχει καθοδηγήσει προς κάπου. Και υπόψη είναι ότι τα μηνύματα είναι κατά 75% να ξέρετε major αρκάνα, μεγάλη αρκάνα, δηλαδή πραγματικά μας μιλάει για πόρτες. Εντάξει, πάμε λοιπόν να δούμε και να ξεκινήσουμε τι διάλεξε το pack νούμερο 1. Ποια είναι η κάρτα που σου έχει σκάσει σε ένα καλό pack νούμερο 1? Και έχεις βγάλει Emperor. Λοιπόν, καλό μου pack νούμερο 1. Εδώ πέρα λίγο τα πράγματα διαχωρίζονται ανάλογα με το φύλο ή και την ενέργειά σου. Αν είσαι αγοράκι ή κουβαλάς αρσενική ενέργεια, γιατί μπορεί να είσαι ένα κοριτσάκι το οποίο κυριολεκτικά λειτουργεί σαν ένα αρσενικό πλάσμα. Ωραία. Ή να είσαι ένα αγοράκι που λειτουργεί πιο πολύ με τη θηλυκή του μεριά. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Οπότε λίγο διαχωρίζονται. Εγώ θα στα πω με βάση αρσενικό θηλυκό και βρέστα με τον εαυτό σου. Λοιπόν, άκου τώρα. Αν είσαι θηλυκό, μάλλον θα πρέπει αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο μάλλον, να ασχοληθείς ή μάλλον περνάς μία πόρτα στην οποία υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή σου. Είτε είναι στα επαγγελματικά σου, έχεις έναν διευθυντή με πολύ μεγάλη δύναμη και έχει μεγάλη σημασία το πώς αλληλεπιδράς με αυτόν. Ή στα επαγγελματικά σου, μπορεί να μας μιλάει ακόμα και για το σύντροφό σου ή έναν σύντροφο που έρχεται. Βλέπουμε λοιπόν μία πόρτα για τα κοριτσάκια μου εδώ, η οποία περιέχει ένα σημαντικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που λογικά γνωρίζεις ή έρχεται πολύ άμεσα στη ζωή σου. Από εκεί και πέρα το θέμα το δικό σου είναι μόνο το κατά πόσο θα ασχοληθείς μαζί του και πώς θα ασχοληθείς μαζί του. Αλλά υπάρχει μια φιγούρα εδώ πέρα που πραγματικά φαίνεται ότι μπορεί να σε βοηθήσει, να σε εξελίξει, να σε προωθήσει, να σου δώσει πράγματα τα οποία επιθυμείς. Άρα η επιτυχία μέσα εισαγωγικά, και είναι περίεργο λίγο που το λέω, αλλά βασίζεται στην περίπτωση τη δική σου, αν είσαι κοριτσάκι ή θηλυκή ενέργεια στο pack νούμερο 1, και στην αλληλεπίδραση που έχεις με άτομα τα οποία πραγματικά μπορούν να σε βοηθήσουν προς την κατεύθυνση που θέλεις. Είτε επειδή έχουν τη δύναμη, είτε επειδή έχουν τη γνώση, είτε επειδή έχουν την ωριμότητα, είτε επειδή τέλος πάντων είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σημαντικοί στη ζωή σου. Εδώ μας μιλάει για ένα συγκεκριμένο άτομο. Τώρα, αν είσαι αγοράκι ή αρσενική ενέργεια, μας μιλάει για τις δικές σου κατακτήσεις, για τις δικές σου στρατηγικές, για τη δική σου ωριμότητα, εξέλιξη και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Μας λέει ότι είναι η χρυσή στιγμή αυτή τη στιγμή για σένα να κανονίσεις τα της αυτοκρατορίας σου. Η πόρτα είναι ανοιχτή ώστε να, πώς σου πω, ελέγξεις, αλλά με την καλή έννοια, τις συνθήκες στη ζωή σου, τα επαγγελματικά σου, το με ποιον ή πια ζεις, το αν θα προχωρήσεις με τη συγκεκριμένη κοπέλα ή όχι, αν θα κάνεις οικογένεια, αν θα γίνεις πατέρας και πάει λέγοντας. Υπάρχει λοιπόν μία πόρτα για εσένα η οποία μας δίνει οριμότητα, αρσενική, καθαρή ομή. Εντάξει, την οριμότητα του αυτοκράτορα. Είσαι σε μία περίοδο που διευθετείς τα πράγματα με σκοπό να έχεις τον απόλυτο έλεγχο πάνω στην αυτοκρατορία σου. Πάρα πολύ καλή περίοδος για τα επαγγελματικά σου, για θέματα γνώσης, εξέλιξης. Τα είπα νομίζω αυτά που ήθελα. Ναι. Λοιπόν, και φυσικά ο Emperor πολύ συχνά έχει και μια αυτοκράτηρα, αλλά νιώθω ότι μας μιλάει περισσότερο καθολικά για τα αγοράκια. Δηλαδή δεν μας μιλάει για τα συναισθηματικά σας τόσο, όπως πριν λίγο με τα κοριτσάκια. Καταλάβατε. Λοιπόν, εξαιρετική πορτάρα το pack νούμερο 1 με τεράστια συχνότητα, πάρα πολύ υψηλή και οπωσδήποτε με... πώς να σου το πω, είναι λες και το σύμπαν σου έχει στρώσει
το κόκκινο χαλί και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να το περπατήσεις. Δίνουμε λοιπόν έμφαση σε σημαντικούς ανθρώπους, σε σημαντικές καταστάσεις για τη ζωή μας. Κοιτάμε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αγαπήσουμε, να τα εκμεταλλευτούμε ακριβώς όπως τους αξίζει και να νιώσουμε πολύ πολύ όμορφα με το πετσί μας. Γιατί ο Emperor και οι Empress νιώθουν πολύ όμορφα με το πετσί τους. Εντάξει παιδιά, λοιπόν, εξαιρετική πορτάρα για το pack νούμερο 1. Μην ξεχάσεις pack νούμερο 1 να μου κάνεις like, subscribe, comment και share. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι τρέχει με το pack νούμερο 2. Ποια πορτούλα είναι ανοιχτή στη δική σας τη ζωή αυτή την περίοδο, τι διαβαίνετε, τι συμβαίνει, και έχεις βγάλει καλό μου pack νούμερο 2, τη High Priestess. Οπότε εδώ πέρα έχουμε τα λίγο πιο, πώς θα το πω εγώ τώρα, πνευματικά ατομάκια ή ατομάκια που ίσως αυτή την περίοδο να περνάνε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, να έχουν τσαλαβουτήσει μέσα στη μαυρίλα της ζωής ενδεχομένως. Μπορεί βέβαια και το αντίθετο κάποιες φορές, δηλαδή στην ασπρίλα της ζωής του, σίγουρο είναι ότι είσαι σε μια φάση της ζωής σου, καλό μου pack νούμερο 2, που δείχνουν οι γνώσεις σου να διευρύνονται, όχι μόνο όμως σε υλικό επίπεδο, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο και σε ψυχικό επίπεδο. Φαίνεται να είναι μια περίοδος για εσένα η οποία είναι ένα μάθημα, ας πούμε, είναι σαν να βλέπεις την άλλη πλευρά του νομίσματος, είτε είναι όπως είπαμε πριν, είτε είναι η θετική είτε είναι η αρνητική, κάτι που σου προκαλεί μια ευχάριστη ενδεχομένως ουδετερότητα, μια αυξημένη διάβγεια. Για πολλούς από εσάς υπάρχει επίσης και αυξημένο ένστικτο, αυξημένη διέστηση. Δεν θα απέκλαια καθόλου αυτή την περίοδο να ψάχνεσαι πνευματικά, να ασχολείσαι δηλαδή με πνευματικά πράγματα, να έχεις ανοίξει βιβλία, να έχεις αγοράσει ταρό, δεν ξέρω εγώ τι. Όπως και να έχει όμως, περνάς μία πορτούλα η οποία θυμίζει την ενέργεια της Περσεφόνης. Πώς η Περσεφόνη έφευγε και πήγαινε στον κάτω κόσμο, όπου ζούσε μια διαφορετική ζωή και μετά επέστρεφε. Αυτό θυμίζει η δική σου ενέργεια. Ότι είσαι σε μία φάση, σε ένα ταξίδι γνώσης, κυρίως μυστικιστικής, ακόμα και αν δεν συμβαίνει συνειδητά. Δηλαδή, αν εσύ συνειδητά δεν έχεις πάρει το βιβλίο το τάδε και διαβάζεις για το τάδε πράγμα, εντάξει, τότε συμβαίνει ασυνείδητα, μέσα από τις εμπειρίες σου αυτή την περίοδο, μέσα από τις δυσκολίες σου, μέσα από τις ευκολίες σου, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι απλά η φάση όπως τη βλέπουμε. Εντάξει, ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια πορτούλα η οποία ευνοεί πάρα πολύ τέτοιου τύπου χαρίσματα, ταλέντα, ευνοεί τη γνώση, ευνοεί το κατέβασμα, το download της πληροφορίας από το σύμπαν στο κεφάλι σου. Άρα λοιπόν δεν θα μου έκανε και αίσθηση αν μου έλεγες ότι υπάρχουν συμπαντικά μηνύματα, ότι βλέπεις σημάδια, ότι ακούς πράγματα και γενικότερα καταλαβαίνεις που το πάω. Okay, πάρα πολύ ωραία περίοδος υψηλής σοφίας, πολύ όμορφης συγχρονικότητας, υψηλής διέστησης. Και κάτι τελευταίο που μου λέει είναι ότι για κάποια κοριτσάκια μπορεί να υπάρχουν και κάποιες αλλαγές, μικροαλλαγές ή πράγματα που σας επηρεάζουν στον κύκλο σας, δηλαδή πώς σου πω, στη μήτρα σου και όλα αυτά τα πράγματα που τρέχουν εκεί πέρα. Δεν σου λέω ότι είναι θετικές ή αρνητικές, μπορεί να υπάρχουν απλά, πώς σου πω, αλλαγές ξεκάθαρες στον κύκλο ή θέματα με τη γονιμότητα ή εύνοια ακόμα και στη γονιμότητα. Okay, έχουμε τέτοιου τύπου πορτούλα. Εντάξει, καλό μου pack νούμερο 2. Πάμε να δούμε τώρα για όσους διαλέξανε αστεράκια μου το pack νούμερο 3, αφού βέβαια το pack νούμερο 2 κάνει like, subscribe, comment και share. Άμα δεν κάνετε, εγώ δεν προχωράω. Πλάκα κάνω, βρε. Λοιπόν, pack νούμερο 3, πάμε να δούμε και για σένα. Ποια είναι η πορτούλα που βρίσκεται ανοιχτή και είναι η ώρα σου να ανοίξεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, εμάς εδώ στο pack νούμερο 3 μας έχει βγάλει στο pack νούμερο, στη κάρτα νούμερο 3 μας έχει βγάλει την ενέργεια, παιδιά, του ερημίτη. Του ερημίτη, η οποία δεν είναι και χιλιόμετρα μακριά και τη φωτός μακριά από την κάρτα που βγάλαμε στο pack νούμερο 2, που ήταν η κάρτα της αρχιέρειας.
δεν είναι και χιλιόμετρα μακριά. Πάλι λοιπόν μας δείχνει κάποια συστατικά του ίδιου τύπου, όπως ας πούμε μια εσωτερικότητα, μια διάθεση για γαλήνη, μια ψηλό αποστροφή, όχι ακριβώς αποστροφή, για κάποιους βέβαια μπορεί να είναι αποστροφή, αλλά μας δείχνει και μια ανάγκη, ας πούμε, να αποστασιοποιηθούμε, ας πούμε, καλύτερα από το πολύ τον κόσμο. Δηλαδή, όταν είμαστε στην ενέργεια του ερημίτη, είμαστε λίγοι και καλοί. Άρα, λοιπόν, η πορτούλα που έχει ανοίξει για σένα και είναι σωστό και όμορφο να εκμεταλλευτείς εσύ, είναι μια πορτούλα στην οποία μπορεί να υπάρχει λίγη ησυχία, λίγη ηρεμία, λίγη μοναξιά, λίγο παρτάρα σου, λίγο να την έχεις βγάλει πολύ μόνη σου ή μόνος σου. Αλλά εμένα μου δείχνει εδώ πέρα ότι είναι κάτι ευνοϊκό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε, αυτή η ησυχία, ακόμα κι αν δεν είσαι μόνη σου ή μόνος σου. Κάποιες φορές μπορεί να νιώθεις και με πολύ κόσμο γύρω σου, μόνη σου ή μόνος σου, είτε επειδή έχεις θέματα συναισθηματικής φύσης και στεναχωριέσαι, είτε επειδή είσαι σε μια φάση, όπως είπαμε τώρα, εσωτερική. Είσαι λοιπόν σε μια εσωτερική φάση, βρίσκεις εσωτερικές ισορροπίες, βρίσκεις εσωτερική γνώση, προχωράς στον δικό σου εσωτερικό δρόμο, κατάλαβες, υπάρχει στην ουσία στο κεφάλι του ερημίτη, ακόμα και αν δεν υπάρχει στη ζωή του, έστω στο κεφάλι του υπάρχει ισορροπία, υπάρχει γαλήνη, υπάρχει γνώση, υπάρχει η αίσθηση του ότι ξέρει γιατί γίνονται όλα, ακόμα και αν δεν ξέρει τι γίνεται ή τι θα γίνει. Τέλος πάντων, μια γαλήνη θα σου το πω εγώ τώρα. Okay, λοιπόν, η πόρτα λοιπόν που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ορθά ανοιχτή μέσα στη ζωή σου είναι αυτή της προσωπικής γνώσης, των προσωπικών επιλογών, του προσωπικού ταξιδιού, της προσωπικής αρμονίας, του να έρθεις και να συγχρονιστείς απόλυτα με τον πραγματικό σου εαυτό, να μπεις σε αυτή τη συχνότητα, να μπεις σε αυτό το μήκος κύματος που δεν επηρεάζεται από εξωτερικές ενέργειες. Είτε επειδή έχει φτάσει τόσο πια δυνατός και δυνατή μέσα του, αλλά είτε δείχνει εδώ πέρα η δική σου κάρτα, είτε επειδή έχει επιλέξει για λίγο το δρόμο της ηρεμίας, της σιωπής, δεν χρειάζεται να μιλάμε κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να βγούμε κάθε μέρα. Σε βλέπω ότι είσαι σε μια προσωπική αναζήτηση, άρα λοιπόν έχουμε ανοίξει την πόρτα της προσωπικής αναζήτησης, της εστίασης προς τα μέσα, okay. Και παράλληλα μετά την εστίαση προς τα μέσα, την εστίαση, πώς σου πω, στο ένα σημείο του δρόμου, γιατί ο ερημίτης συνήθως επικονίζεται να έχει μόνο αυτό το φωτάκι και να πορεύεται μπροστά, μόνο τη μύτη του βλέπει και πάει ο καημένος. Αλλά δεν τον νοιάζει, αρκεί να είναι και η μύτη του, δηλαδή. Λοιπόν, άρα ο ερημίτης, θέλω να σου πω, δεν νοιάζεται, έχει γνώση εσωτερική, και εξωτερική μπορεί να έχει, αλλά ο ερημίτης έχει γνώση εσωτερική, ξέρει τον εαυτό του, δεν ξέρει απαραίτητα τι θα συμβεί γύρω του και τις καταστάσεις, κατάλαβες, ξέρει τον εαυτό του όμως, οπότε δεν σου λέει ό,τι και να μου πει, πέτα εσύ τώρα και θα δούμε τι θα κάνουμε, δηλαδή κάπως έτσι, δεν το παίζει παντοδύναμος, ούτε Conan ξέρω εγώ, ούτε Highlander, αλλά σου λέει, τι μου λες εσύ τώρα να βγούμε, πάμε παρακάτω. Δεν θέλει καν να το αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα, όχι επειδή φοβάται, αλλά γιατί απλά είναι πολύ καλά με το μέσο του, πολύ καλά με τον εαυτό του. Και απλά πορεύεται και ό,τι λάχει θα δει τι θα το κάνει. Πάντα με ισορροπία, ψυχραιμία, με σοφία επίσης, έτσι. Πάρα πολύ ωραία πόρτα, η πόρτα του πάκου νούμερο 3, πάρα πολύ, όπως είπαμε, της εσωτερικής αναζήτησης. Και αν εσύ τυχαίνει αυτή την περίοδο να νιώθεις μόνη σου ή μόνος σου, να ξέρεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε μπει στη την πορτούλα και μας δίνεται η ευκαιρία και το πουσάρισμα. Είναι σαν να σου λέει το σύμπαν, ασχολήσου πουλάκι με τον εαυτό σου να δεις τι παπάδες θα κάνεις. Οπότε εγώ σου προτείνω ό,τι λέει το σύμπαν. Ασχολήσου πουλάκι με τον εαυτό σου. Έχεις ανοίξει μια πορτούλα θεϊκή εκεί πέρα. Μην καθόμαστε σκάμε που είμαστε μόνοι μας και μόνες μας. Και αυτό δεν ισχύει για όλους, παιδιά. Κάποιοι από εσάς γουστάρετε κιόλας αυτή την ενέργεια. Αλλά επειδή το συγκεκριμένο pack δεν αποκλείεται να το έχει ανοίξει ένας άνθρωπος που νιώθει και μια ανασφάλεια μέσα στη μοναξιά, γι' αυτό το συγκεκριμένο άτομο είπα να πω δύο κουβέντες παραπάνω. Δεν θεωρώ ότι οι περισσότεροι που έχετε διαλέξει το pack νούμερο 3 έχετε τέτοιου τύπου ανασφάλειες. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, pack νούμερο 3,
Κάνε μου ένα like, ένα subscribe, ένα comment και ένα share. Να μου δείξεις πόσο μέσα έπεσα στη δική σου πορτούλα, πουλάκι μου. Πάμε να δούμε τώρα και για όσους διαλέξανε το pack νούμερο 4. Ποια είναι η πορτούλα που είναι ανοιχτή στη ζωή σου, πουλάκι μου και εσύ. Και έχεις βγάλει 10 of Pentacles. Λοιπόν, κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι για σένα και όλον πάρκ νούμερο 4, ναι, είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος, μια περίοδος που συμβαίνουν και αλλαγές. Το πιο πιθανό είναι να συμβαίνουν στα θέματα της δουλίτσας ή των οικονομικών σου, ίσως να έχει κάνει ένα περίεργο τράβηγμα της τύχης κιόλας στην περίοδο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ ακόμα, θα επεκταθώ σε λίγο σε όλα αυτά, αλλά τι ήθελα να σου πω, που ήθελα να καταλήξω, στο εξής. Ναι μεν, πολύ σημαντική πορτούλα, προφανώς, ποτέ δεν ζούμε απλά για να ζούμε, αλλά δεν είναι άλλου επίπεδου. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντική σε γήινο επίπεδο. Εντάξει, έχει να κάνει με τη γήινη σου η υπόσταση αυτή η πορτούλα. Μπορεί να βρήκες μία καινούργια δουλίτσα πάρα πολύ καλή. Μπορεί να έχεις τεράστια εύνοια στα επαγγελματικά σου, στα project σου. Μπορεί αυτή την περίοδο να έχεις εύνοια στο να κάνεις μια ωραία ανακαίνιση, να κάνεις μια καλή επένδυση. Κατάλαβες, υπάρχει μια πορτούλα η οποία μας λέει ότι ξέρεις κάτι, εδώ μέσα μπορείς να βρεις αυθονία, λεφτά, δουλειά. Είτε όλα μαζί, είτε ένα-ένα ξεχωριστά. Οκ. Okay. Υπάρχει μια πορτούλα στην οποία υπάρχει μια κληρονομιά επίσης. Μπορεί να μας δείχνει μια ωραία οικογένεια η συγκεκριμένη κάρτα. Γενικότερα μου δείχνει ότι έχεις την εύνοια της τύχης αυτή την περίοδο, είσαι σε αυτή την πορτούλα. Τα πράγματα τείνουν να βαίνουν καλώς, ακριβώς επειδή τα έχεις βάλει όμως και εσύ σε ένα καλό σύστημα. Δεν έτυχε μόνο του αυτό, αυτό πέτυχε. Ακριβώς επειδή είναι γήινη η ενέργεια, έχει να κάνει με πράγματα που έκανες εσύ με τα χεράκια σου, πουλάκι μου. Δηλαδή, εσύ έβαλες μια σειρά την οικογένειά σου και είναι έτσι. Εσύ έβαλες μια σειρά τη δουλειά σου και είναι έτσι. Εσύ έβαλες σε μια σειρά το θέμα, τα θέματα του σπιτιού σου και είσαι στη φάση αυτή που απολαμβάνεις τέλος πάντων την ευτυχία του να έχεις αυτά που χρειάζεσαι. Okay. Η πορτούλα λοιπόν την οποία έχεις διαβεί αφορά περισσότερο το υλικό κομμάτι της γήινής σου υπόστασης. Το επαγγελματικό, το οικογενειακό, αυτά που πιάνουμε, το σώμα σου, την υγεία σου, τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου, κοντά σου, μέσα στο σύστημά σου, είναι πάρα πολύ σημαντική πορτούλα, απλά δεν μπορώ να σου πω ότι έχει και εξωγήινη ενέργεια. Άμα γουστάρεις όμως εξωγήινη ενέργεια, ντε και καλά, μπορείς να διαλέξεις ένα από τα άλλα τρία packs, που η αλήθεια είναι ότι είχαν και οι τρεις πολύ σημαντικά μηνυματάκια. Τσέκαρε το άμα γουστάρεις, αλλιώς βολέψουμε αυτή την ενέργεια. Καλό μου pack νούμερο 4, γιατί άσχημη δεν είναι και μάλιστα δείχνει ότι όπως και να έχει, η ζωή πάντα έχει τα πάνω της και τα κάτω της, αλλά τουλάχιστον στη δική σου τη ζωή, σε υλικό επίπεδο, υπάρχει μια πολύ 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 ωραία και βασταγερή βάση. Υπάρχει τύχη, υπάρχει μια κληρονομιά γύρω σου, υπάρχει ένα βουνό. Εντάξει, υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης. Είσαι σε μια πόρτα στην οποία είσαι δυνατή και δυνατός σε γήινο επίπεδο. Εντάξει, είναι η πορτούλα της αυθονίας, είναι η πορτούλα των καλών οικονομικών, είναι η πορτούλα της ευημερίας στην οικογένεια. Okay. Εντάξει, αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι αυτή την περίοδο είμαστε με το pack νούμερο 4 στη συγκεκριμένη φασούλα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω αστεράκια μου. Νιώθω ότι έριξα λίγο το pack νούμερο 4. Αγαπητό μου pack νούμερο 4. Σε έριξα λίγο, οπότε πήγαινε δες και ένα από τα άλλα τρία packs. Γιατί εδώ που τα λέμε, είναι και αυτό ρε παιδί μου, ότι ήταν και η ενέργεια έτσι πολύ γήινη ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ενώ θα μπορούσα να την αναπτύξω, στην ουσία δεν θα σου είχα δώσει έξτρα πληροφορία, για να είμαστε ειλικρινείς. Okay, δηλαδή είναι σαν να μου είπε, για το pack νούμερο 4 μιλάω ακόμα και συγγνώμη που δεν το δείχνω. Είναι σαν να μου είπε ότι life is life, ξέρω εγώ, του τύπου ποια πορτούλα έχω διαβεί, την πορτούλα αυτή που λέγεται ζωή. Δηλαδή προχωράς μέσα στη ζωή, έχεις κάποια πράγματα στάνταρ, υλοποιημένα, παγιωμένα, συστηματοποιημένα με την καλή έννοια.
Και life is life, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι κατάλαβες. Οπότε δεν έχω και κάτι να σου πω. Δηλαδή, τι να αναλύσω τώρα εγώ σε αυτό. Life is life, για όσους δεν ξέρουν αγγλικά, είναι, σημαίνει η ζωή είναι η ζωή. Δηλαδή, δεν έχω τίποτα να σου πω. Ζεις τη ζωή σου, αυτό. Λοιπόν, ναι, μεν υπάρχει δηλαδή μια πορτούλα, αλλά η πορτούλα αυτή είναι μια πορτούλα μάλλον την οποία έχει διαβεί καιρό. Κατάλαβες πριν. Ούτως ή άλλως. Οπότε απλά είσαι μέσα σε, αυτό το, σε αυτή την πίστα, σε αυτό το plane, σε αυτό το κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είχα να σας πω, παιδιά, καθίστε να δούμε. Είναι η ώρα 1 και 57, τα καταφέραμε. Καλά, εντάξει, θεάρα η Μαρίτσα. Για μένα λέω. Παιδιά, τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω. Είναι μόνο 25 λεπτά αυτό το βίντεο. Μήπως θα το κάνω από μόνη μου σε μικρότερη ταχύτητα, να με ακούτε φαλενίστικα, ξέρεις. Καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Και να βγει 45 λεπτά, ξέρω εγώ, στο τέλος. Anyway, τι σου λέω και εσένα τώρα. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί υπολόγιζα να πάει μέχρι τις 2 και 10 η όλη φάση. Ήμουνα πάρα πολύ γρήγορα, ελπίζω να μην σας ζάλισα. Εγώ για να είμαι ειλικρινή, ζαλίστηκα λίγο, το κεφάλι μου κάπως με έπιασε. Ελπίζω να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Πείτε μου μωρέ τα νέα σας λίγο στα σχόλια που μου έχετε λείψει. Να κάνουμε λίγη αλληλεπίδραση. Σας ξαναλέω και είναι πολύ σημαντικό. Ούτε με έχετε χάσει, ούτε σας έχω ξεχάσει. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει. Είστε προτεραιότητα στο μυαλό μου. Απλά αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία να βρίσκομαι πρακτικά και να βοηθάω πρακτικά σε κάποιες άλλες καταστάσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορώ απαραίτητα να κάνω αυτό που είναι στο μυαλό μου, αλλά παράλληλα κάνω αυτό που επιθυμώ και αυτό που θέλω. Στείλτε θετική ενέργεια, παιδιά, να βγει η ιστορία, να βγει το project, να πάνε όλα καλά, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Στείλτε θετική ενέργεια, γιατί πραγματικά έχω επενδύσει, όχι χρήματα προφανώς, αλλά ενέργεια και θεά ουσία σε πράγματα που δεν θα βοηθήσουν μόνο τους άλλους ανθρώπους, αλλά παιδιά θα βοηθήσουν και εμένα. Θα πάρω και ηθική ικανοποίηση, θα μπορέσω να, να χαρώ με τη χαρά των άλλων ανθρώπων, αλλά το πιο σημαντικό και γι' αυτό στην ουσία εγώ δεν νιώθω πολύ άσχημα, είναι ότι στο ταξίδι που έχω επιλέξει κι εγώ να κάνω υπάρχει η έννοια της βοήθειας, υπάρχει η έννοια του... Είναι σχεδόν η δουλειά μου ανεξάρτητα τα ταρό, δηλαδή το να μπορώ να πιάσω το χέρι ενός ανθρώπου και να το κρατήσω δυνατά και να του δώσω δύναμη και ενέργεια. Οπότε, από την ώρα και τη στιγμή που αυτή είναι η δουλειά μου, η ψυχική, δηλαδή αυτό νιώθω σαν δουλειά μου στον πλανήτη, ας πούμε, κάνω ακριβώς αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι παίρνω γνώση. Θα έρθω πιο δυνατή. Έρχομαι πιο δυνατή, είμαι πιο δυνατή. Δηλαδή, όλα γίνονται για καλό. Εμπιστευτείτε με, στείλτε θετική ενέργεια, πάρτε και εσείς θετική ενέργεια να έχετε, προχωρήστε όλοι με τα project σας, με όλες σας τις δημιουργικές ή και μη ασχολίες. Εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία σε όλους. Έρχεται για καινούριος μήνας, Ιούνιος με το καλό, καλοκαιράκι παιδάκια μου, άλλο ένα καλοκαιράκι που με το καλό θα είμαστε παρεάκι. Εγώ σας ζητάω μόνο μία μικρή προθεσμία. 1, 2, 3 εβδομάδες να βάλω ακόμα 10 πράγματα σε σειρά και σας το υπόσχομαι θα επανέλθω δρυμύτερη να κάνουμε όλα μα όλα αυτά που είπαμε. Εντάξει, είστε το α και το ωμέγα μου αυτή τη στιγμή. Αυτό το κανάλι είναι το α και το ωμέγα μου. Εντάξει, χωρίς πλάκα. Απλά κάποια πράγματα χρειάζονται και την πρακτική μου υπόσταση εκεί, κατάλαβες. Την υλοποιημένη μου ύπαρξη. Και επειδή ακόμα δεν έχω καταφέρει να βρίσκομαι σε 2 μέρη ταυτόχρονα, κάτι μένει πίσω. Αλλά μόνο στην πράξη. Το κεφάλι μου είναι μπροστά. Εντάξει, σας αγαπώ. Ελπίζω και εγώ να σας έχω λείψει λίγο όσο μου έχετε λείψει. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με το βιντεάκι για τα ζώδια Ιουνίου. Αυτό είναι de facto, το υπόσχομαι, το υπογράφω με το ίδιο μου το αίμα. Να προσέχετε πάρα πολύ, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα όπως είπα και πριν, αν δεν κάνω λάθος. Φιλάκια πάρα πάρα πολλά, πάω να ετοιμαστώ και να φύγω. Στείλτε μου ρε παιδιά τίποτα στα σχόλια, έτσι να χαρώ λίγο. Πραγματικά μου έχετε λείψει τόσο πολύ. Φιλιά, φιλιά, bye!